Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αύριο θα στηθούν ταυτόχρονα τρεις κάλπες. Οι εκλογείς θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στα ίδια εκλογικά κέντρα όπου ψήφισαν και στον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Πρώτα για τις ευρωεκλογές, στη συνέχεια για τις δημοτικές και τέλος για τις περιφερειακές εκλογές. Για να είναι πιο εύκολη η διαδικασία, οι τρεις φάκελοι θα έχουν διαφορετικό χρώμα. Λευκό για τις δημοτικές εκλογές, γαλάζιο για τις περιφερειακές και ιβουάρ για τις ευρωεκλογές. Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Ψηφίζουμε με την αστυνομική μας ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας. Για τις ευρωεκλογές, που για πρώτη φορά υπάρχει σταυρός προτίμησης, μπορούμε να βάλουμε μέχρι 4 σταυρούς δίπλα στο όνομα των υποψηφίων που θέλουμε να εκλεγούν. Ειδικότερα για τις επαναληπτικές αυτοδιοικητικές εκλογές, θα μας δοθούν από 2 ψηφοδέλτια, δηλαδή τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών που πέρασαν στο δεύτερο γύρο. Τα ψηφοδέλτια θα είναι τα ίδια με αυτά του πρώτου γύρου, αλλά τώρα δεν θα χρειαστεί να βάλουμε σταυρό προτίμησης. Λίγο πιο σύνθετα θα είναι τα πράγματα για τους 110.000 εκλογείς που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών. Οι ευρωεκλογές ψηφίζουμε σχηματικά, να το πούμε, όποιος είναι στην Αθήνα, γεγραμμένος ετεροδημότης, μόνο στην Αθήνα. Και αν υπάρχει δεύτερος γύρος σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, εκεί μπορεί να ψηφίσει μόνο στον τόπο της καταγωγής του. Τη βραδιά των εκλογών, μόλις οι δείκτες των ρολογιών δείξουν 9.30 με 10, η Singular Logic θα προχωρήσει στην ανακοίνωση της ασφαλούς εκτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά μόνο για τις ευρωεκλογές. Όσον αφορά το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, δεν θα υπάρχει εκτίμηση. Έτσι, η εκλογική νύχτα θα είναι μεγάλη, καθώς θα περιμένουμε να μάθουμε τα αποτελέσματα όταν αυτά ενσωματωθούν στη βάση δεδομένων της Singular Logic. Στις ευρωεκλογές κατεβαίνουν 40 ελληνικά κόμματα και συνολικά 1.299 υποψήφοι ευρωβουλευτές που διεκδικούν 21 έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αριθμός που θεωρείται ρεκόρ, καθώς η Ελλάδα ξεπερνά ακόμη και τη Γερμανία που έχει 1.053 υποψηφίους για 96 έδρες, αλλά και την Ιταλία που έχει 807 υποψηφίους για 73 έδρες. Αυτές οι ευρωεκλογές είναι διαφορετικές από τις προηγούμενες, γιατί στην ουσία οι πολίτες εκλέγουν τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς τα κράτη-μέλη που θα τον διορίσουν το φθινόπωρο θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών.